Είσαστε όλοι σας καλά. Εύχομαι όλοι σας να είσαστε πολύ καλά και να έχετε κάποιον στην αγκαλιά σας, μιας που είναι μια πολύ βροχερή και κρύα μέρα σήμερα. Λοιπόν, το σημερινό μας επεισόδιο είναι κάτι το οποίο το έκανα στα αγγλικά πολύ πρόσφατα και επειδή μου το ζητήσατε να το κάνω και στα ελληνικά, το κάνω και στα ελληνικά. Λοιπόν, να καθίσω πρώτα και να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πρόσφατα γιορτάσαμε τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου. Γιορτάσαμε, λέω, γιορτάσαμε γιατί. Τέλος πάντων, όσοι τη γιορτάσαμε, όσοι δεν τη γιορτάσαμε, ήταν μια ωραία μέρα. Είναι μια ωραία μέρα γενικά. Αυτό που πρέπει να σας πω για μένα, όσοι δεν παρακολουθήσατε ή το αγγλικό επεισόδιο δεν ήταν αρκετά διαφωτιστικό. Εγώ γενικά τη γιορτάζω αυτή τη μέρα όταν ήμουν μικρό παιδί. Ήταν μια μέρα που μου άρεσε. Θυμάμαι, έβλεπα τις διαφημίσεις στην τηλεόραση που ήταν πολύ περισσότερες. Παλαιότερα, συγκριτικά με τη σημερινή εποχή. Που διαφήμιζαν τον Άγιο Βαλεντίνο. Γενικά στις ταινίες το βλέπουμε πολύ πιο συχνά. Η ερωτική διάθεση ήταν πολύ πιο διάχυτη και πολύ πιο έντονη από ό,τι είναι στις μέρες μας. Λοιπόν, και επειδή. Όπως σας είπα πριν, ήταν μια γιορτή που πάντα μου άρεσε και επειδή τη συνδύαζα πάντα με τα γενέθλια μου, που όπως γνωρίζετε ήταν. Έχετε. Σωστά, δεν έκανα και ένα μικρό επεισόδιο το οποίο ήταν αφιερωμένο στα γενέθλια και στην ιστορία του γιατί γιορτάζουμε τα γενέθλια. Γιατί δεν είναι κάτι απλό. Πολλά πράγματα τα οποία τα έχουμε εμείς δεδομένα τώρα, παλαιότερα. Οι άνθρωποι είχαν δώσει, εκατομμύρια άνθρωποι πριν από εμάς, έχουν δώσει πάρα πολλές μάχες για να έχουμε εμείς δικαιώματα που τώρα τα θεωρούμε δεδομένα. Τίποτα δεν είναι δεδομένο σε αυτή τη ζωή. Και αν εμείς κάτι το έχουμε σαν δεδομένο, είναι επειδή άλλοι άνθρωποι νωρίτερα, προγενέστερα από εμάς, έχουν δώσει πολύ μεγάλες μάχες. Λοιπόν, και επειδή. Κλείνω αυτή την παρένθεση. Επομένου το Αγίου Βαλεντίνου τα γενέθλιά μου. Οπότε πάντα αυτή τη γιορτή εγώ τη θεωρούσα δική μου. Θεωρούσα ότι εφόσον ο Άγιος Βαλεντίνος είναι μία μέρα πριν από τη γιορτή μου, από τα γενέθλιά μου, ήταν δική μου γιορτή και αυτή. Συν το ότι όσοι το γνωρίζετε, στις 15 Φεβρουαρίου υπάρχει και η γιορτή των ερωτευμένων για τους Έλληνες, για εμάς τους Έλληνες, τους Ορθόδοξους. Είναι η γιορτή του Αγίου Ιάκυνθου, ο οποίος για εμάς παραδοσιακά είναι ο αντίστοιχος του Αγίου Βαλεντίνου. Οπότε καταλαβαίνετε γιατί αυτές οι γιορτές είναι δικές μου, γιατί συμπίπτουν με τα γενέθλιά μου. Η μία είναι μία μέρα πριν και η άλλη είναι ακριβώς μαζί με τα γενέθλιά μου. Λοιπόν, και επειδή, εντάξει, πέρα από το αστείο και την πλάκα, στις μέρες μας υπάρχει μία, τουλάχιστον αυτό βλέπω εγώ, αυτό φουγκράζομαι εγώ, αλλά αυτό ακούω και με τους άνθρωπους με τους οποίους μιλάω, ότι υπάρχει μία πολύ μεγάλη, δηλαδή οι άνθρωποι είναι λίγο μετέωροι όσον αφορά τα συναισθήματά τους. Τώρα λέω τα συναισθήματά τους, θα μπορούσα να κάνω 10 εκπομπές τώρα, έτσι όπως έχω στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή, σχετικά με τα συναισθήματα τα οποία κατακλείζουν τους ανθρώπους στις μέρες μας. Αλλά σίγουρα ένα από αυτά δεν είναι ο έρωτας. Αλήθεια, σκεφτείτε το. Και μάλιστα αυτό το ακούω, όπως είπα πριν λίγο, και από ανθρώπους γύρω μου όταν μιλάμε και συζητάμε και αναλύουμε κάποια θέματα. Για θέματα τα οποία αγγίζουν την ανθρώπινη φύση. Και όπως είπα, όχι μόνο στις μέρες μας. Και αυτό που μας έχει κάνει γενικά εντύπωση είναι ότι έχει εκλείψει ο έρωτας στις μέρες μας. Και όπως σας έλεγα πριν από λίγο,
έχω παρατηρήσει, όχι μόνο με τους φίλους με τους οποίους μιλάω, τους φιλόσοφους. Γενικά, έχω παρατηρώ γύρω μου και βλέπω ότι πλέον οι άνθρωποι δεν ερωτεύονται. Ή και αν ερωτεύονται κάποιοι από αυτούς, δεν το εκφράζουν. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι οι άνθρωποι πλέον δεν ερωτεύονται. Δεν ερωτεύονται. Και λέω, μα γιατί, ο έρωτας είναι αυτό που μας δίνει όθηση, δύναμη, ζωή, ενέργεια. Μας κάνει να, πραγματικά να κάνουμε θαύματα στη ζωή. Αναλογιστείτε πόσες φορές για τον έρωτα, στο όνομα του έρωτα, έχετε κάνει απίστευτα πράγματα. Δεν ξέρω πώς είπα σας, αλλά τέλος πάντων. Έχω στο μυαλό μου συγκεκριμένους ανθρώπους, οι οποίοι για τον έρωτα έχουν κάνει πραγματικά απίστευτα πράγματα. Και όχι τώρα, χρόνια. Τώρα πλέον αυτό δεν υπάρχει. Δηλαδή, δεν ξέρω τι φταίει ειλικρινά. Μάλλον ξέρω, έχω κατά νου τι μπορεί να φταίει και το πιο πιθανό είναι ότι πάρα πολλοί από εσάς ξέρετε γενικά τι συμβαίνει, αλλά θα πρέπει να κάνω όχι ένα επεισόδιο, αλλά θα έλεγα μία σειρά επεισοδίων, αν θα ήθελα να εστιαστώ στο τι φταίει που πλέον ο άνθρωπος δεν ερωτεύεται. Γιατί αυτό δεν είναι κάτι το οποίο έσκασε ξαφνικά σαν βόμβα τώρα, το 2021, ας πούμε, το 2020 ή το 2019, που γίνεται τα τελευταία χρόνια, βλέπεις ότι οι άνθρωποι, δηλαδή και προ-κορονοϊού, το Αγίου Βαλεντίνου, ας πούμε, δεν έβλεπε ζευγάρια ερωτευμένα. Δεν λέω να το γιορτάζανε. Γενικά, ανθρώπους να είναι ερωτευμένοι στη διάρκεια όλου του χρόνου. Δεν θα ήθελα να παρεξηγηθώ να νομίζετε ότι το επεισόδιο αυτό, όπως και το αγγλικό που έκανα, ήταν αφιερωμένα στον Άγιο Βαλεντίνο. Όχι. Με αφορμή τον Άγιο Βαλεντίνο, τα επεισόδια αυτά είναι αφιερωμένα στον έρωτα, ο οποίος λείπει από τη ζωή μας. Λοιπόν, και έλεγα πριν ότι θα χρειαζόταν να κάνω μία σειρά επεισοδίων για να εστιαστώ στο τι φταίει που πλέον ζούμε στα χρόνια του αντέρος. Ο οποίος είναι ο πληγωμένος έρωτας, είναι ο έρωτας ο οποίος δηλαδή είναι το αντίθετο του έρωτα. Κάπως έτσι βλέπω την εποχή μας, μάλλον ούτε καν του αντέρος. Ζούμε σε χρόνια τα οποία έχουν φύγει όλοι και μας έχουν αφήσει έτσι, ξέρετε, σαν άνθρωποι οι οποίοι δεν λειτουργούμε με το συναίσθημα. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι απλά λειτουργούμε, υπάρχουμε, λειτουργούμε για να υπάρχουμε. Δεν ζούμε με όλο αυτό το δυναμικό με το οποίο είμαστε πρικισμένοι για να ζούμε και να υπάρχουμε. Δηλαδή, απλά λειτουργούμε για να υπάρχουμε. Τόσο απλά, κάπως έτσι θα μπορούσα να το περιγράψω. Και αυτό για εμένα είναι επικίνδυνο. Τώρα πηγαίνει πάρα πολύ μακριά η κουβέντα, αλλά ο άνθρωπος είμαστε όντα τα οποία λειτουργούμε με το συναίσθημα. Λειτουργούμε. Σε προηγούμενο επεισόδιο που είχα μιλήσει για το νόμο της έλξης, το manifestation, εκεί έλεγα πεντακάθαρα ότι για να μπορούμε να πραγματοποιήσουμε οτιδήποτε βάλουμε στο μυαλό μας, αν αυτό το θέλουμε με όλη τη δύναμη της καρδιάς μας, γίνεται. Αυτό είναι ο νόμος της έλξης. Αλλά αν αυτή η καρδιά σιγά σιγά απενεργοποιείται, δεν υπάρχει το συνέστημα το οποίο την κάνει να χτυπάει δυνατά, πώς θα μπορέσεις να φέρεις, να πραγματοποιήσεις πράγματα τα οποία μπορεί να εύχεσαι. Έτσι, τόσο απλά. Βλέπετε, τώρα έκανε ένα συνδυασμό του έρωτα με τον νόμο της έλξης, τα οποία μπορεί να είναι και εντελώς άσχετα μεταξύ τους και μπορεί να είναι φυσικά και πολύ σχετικά, πώς μπορούμε να έλξουμε κάποιον που είμαστε ερωτευμένοι, να σχετισμός κατευθείαν. Αλλά και τα δύο έχουν σαν βάση τους την καρδιά, το συναίσθημα. Το βλέπετε. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω ότι είναι επικίνδυνο όταν βλέπεις μια κοινωνία η οποία πλέον δεν έχει έρωτα μέσα. Αυτό εννοούσα. Ότι είναι επικίνδυνο σε μια κοινωνία η οποία απαρτίζεται από ανθρώπους να μην υπάρχει έρωτας. Γιατί ο έρωτας είναι η πηγή
ενέργειας. Και αν οι άνθρωποι σταματήσουν να ερωτεύονται, δεν μιλάω για τώρα, αλλά λέω στο μέλλον, το κοντινό μέλλον, όχι σε 100 χρόνια τώρα, πολύ πιο κοντά, δηλαδή σε 10-20 χρόνια, αν οι άνθρωποι πλέον δεν έχουν αυτό το συνέστημα του έρωτα, το οποίο πραγματικά κλειδώνει τους ανθρώπους, όχι με την, τώρα το κλείδωμα ακούγεται κάπως περίεργα, αλλά καταλαβαίνετε πως λέω, δένει τους ανθρώπους. Για φανταστείτε μια κοινωνία η οποία δεν θα έχει κανένα δεσμό μέσα στα τα μέλη της, δεν θα έχουν δεσμούς, δεν θα έχουν ενωτικούς κρίκους. Πόσο εύκολο θα είναι αυτή η κοινωνία πανεύκολο να χαθεί, να διαλύσει. Εντάξει, τώρα το πάω πολύ μακριά, δεν έχει να κάνει με την κουβέντα που θα μου πείτε τι έχει να κάνει ο Άγιος Βαλεντίνος με αυτό που λέω τώρα. Ναι, εντάξει. Σκεφτείτε το και θα μου πείτε εσείς. Αυτό, έτσι θα κλείσω. Σας πετάω το μπαλάκι. Δεν ξέρω πόσο από εσάς παίζετε τένις, αλλά όσοι παίζετε από εσάς τένις, σας πετάω το μπαλάκι, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι δεν παίζετε τένις. Θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας για όλα αυτά που σας είπα σήμερα. Θέλω να μου πείτε τι πιστεύετε. Πιστεύετε ότι η κοινωνία μας, ο τρόπος που βαδίζει με αυτή την αποξένωση, με αυτή τη μοναξιά, με αυτή την έλλειψη έρωτα, είναι πολύ βασικό, τονίζω, η μοναξιά είναι επακόλουθο, ζούμε σε μια εποχή τεράστιας μοναξιάς. Οι σχέσεις διαδικτυακές έχουν κάνει το μεγάλο του μπαμ. Και αυτό είναι όχι επειδή δεν υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να νιώσουν τον έρωτα και την αγάπη, απλούστατα όμως είναι άνθρωποι που έχουν γίνει μοναχικοί και έχουν γίνει μοναχικοί μέσα από μια ολόκληρη διαδικασία των τελευταίων δεκαετιών, η οποία έχει αποξενώσει τους ανθρώπους, τους έχει κάνει να μην ερωτεύονται, να μην αγαπάνε και αυτό το οποίο τους λείπει, γιατί τους λείπει, μας λείπει ο έρωτας στη ζωή, είμαστε άνθρωποι. Ακόμα τουλάχιστον είμαστε άνθρωποι, δεν ξέρω στο μέλλον, γιατί ακούγονται και πάρα πολλά. Λοιπόν, αυτό το οποίο μας λείπει, ψάχνουμε να το βρούμε μέσα από μια οθόνη υπολογιστή, γιατί πλέον φοβόμαστε. Η μοναξιά και όλα αυτά τα οποία βιώνουμε είναι απορία και αποτέλεσμα του τι έχει γίνει τις τελευταίες δεκαετίες. Γενικά στις κοινωνίες μας, πώς έχει απομονωθεί, πώς έχει αποξενωθεί, πώς έχει γίνει ο άνθρωπος ένα μοναχικό πλεονόν, το οποίο ακόμα και όταν θα νιώσει τον έρωτα, θα φοβηθεί να τον εκφράσει. Και γι' αυτό όλοι έχουν πέσει με τα μούτρα πλέον στο διαδίκτυο για προσέβρεση έρωτα ή σχέσεις ή συντρόφου ή οτιδήποτε. Λοιπόν, όλα αυτά για μένα είναι επικίνδυνα, επαναλαμβάνω. Λοιπόν, θέλω να ακούσω λοιπόν και τη δική σας την άποψη και τη δική σας τη γνώμη και ναι, θέλω αν έχετε κάτι κατά νου σχετικά με κάποια από αυτά που σας ανέφερα σήμερα, θα θέλετε να ακούσετε επεισόδια σχετικά με θέματα που ανέφερα σήμερα ή που ενδεχομένως έχετε και κάποια άλλα εσείς στο μυαλό που εγώ δεν τα έχω. Λοιπόν, αυτά. Ελπίζω να σας άρεσε και το σημερινό επεισόδιο και μέχρι την επόμενη φορά όλη μου την αγάπη και όλη μου τα φιλιά.